IMF's measures affected not only the young and active members of society, but also its senior citizens. Drastic cuts on pensions and the abolition of being able to buy medicine on credit are but a few of the changes made in the day-to-day lives of those over the age of 65. But now let's talk to these lovely ladies, Panayota, and Vasilikos. Vasilikos. What could you tell us about this, please? I speak. Okay. Κατανοώ απόλυτα το γεγονός της μείωσης των συντάξεων. Έτσι κι αλλιώς η κακοδιαχείριση που έγινε στο παρελθόν δεν θα επέτρεπε μεγαλύτερες συντάξεις. Ναι, αφού δεν υπήρχαν λεφτά, τι να κάναμε. Δηλαδή να τρώγαμε των παιδιών που δουλεύουνε. Δεν είμαστε και κυφίλες. Κοιτάξτε, ό,τι έγινε, έγινε. Καλύτερα να πάρουμε εμείς λιγότερη σύνταξη παρά να μην έχουν καθόλου οι επόμενες γενιές. Αυτό το χρωστάμε στο δούνο του. Που μας έκανε να το καταλάβουμε. Αχ, κοιτάξτε, αυτό το δουνουτού είναι ό,τι καλύτερο μας έχει συμβεί. Άλλωστε, αισθανθήκαμε διαφορετική, σημαντική. Ξεχωριστή. Κοιτάξτε, και άλλες χώρες στην Ευρώπη χρωστούσανε, αλλά σε εμάς έτυχε ο κλήρος, η τιμή να λέμε πως είμαστε οι πρώτοι που πήραμε βοήθεια από το δουνουτού. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Α, ναι, ας είναι καλά η κυρία Μέρκελ, γιατί αν δεν ήταν αυτή, μπορεί και να μην μπαίναμε. Αχ, ναι, βέβαια, τις το χρωστάμε. That's all.